και βέβαια διατήρηση τη τάξη. Πρέπει να τα κάνει όλα αυτά η σύγχρονη αστυνομία και σε αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Ακούσαμε τον αρχηγό και τον υπουργό να μιλά στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο των αξιωματικών, τον κύριο Γιώργο Μπράνη. Καλησπέρα, κύριε Μπράνη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Μπράνη, ακούσαμε και τον αρχηγό, ακούσαμε και τον υπουργό. Ουσιαστικά η προτροπή, η εντολή ή η οδηγία ήταν βγάλτε τον αστυνομικό στο δρόμο κοντά στους πολίτες, έτσι ώστε να μειώσουμε πρωτογενώς τις εγκληματικές ενέργειες και να μην χρειάζεται να ασχολούμαστε συνεχώς με τις εξιχνιάσεις. Οι δικές σας θέσεις ποιες είναι? Η προτροπή του κύριου αρχηγού και του κύριου υπουργού ήταν απόλυτα ταυτισμένες με αυτό που και το συνδικαλιστικό μας κίνημα επιζητά και επιδιώκει τα τελευταία χρόνια και γενικότερα, την επένδυση του συστήματος ασφάλειας, κυρίως μέσω της πρόληψης του εγκλήματος. Αυτό που προέχει, όπως πολύ καλά και ξεκάθαρα τόνισε ο κύριος αρχηγός, είναι ότι θα πρέπει να εκλείψει η καταστατάρηση ή η υπερβολή, αν θέλετε, χρήσης προσωπικού σε γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και διαδικασίες, και η αξιοποίησή του στην προληπτική δράση της αστυνομίας, η οποία είναι και ο κύριος ρόλος της. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκφράζει το συνδικαλιστικό μας κίνημα εδώ και χρόνια. Το επιδιώκουμε εμείς και το επιζητούμε μέσω ενός οργανογράμματος το οποίο θα καταδείξει ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις και οι ρόλοι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ανάγκη διοικητικής υποστήριξης μέσω αστυνομικών υπαλλήλων σε θέσεις γραφείου είναι μία ανάγκη, μία βέβαιη ανάγκη με την οποία δεν μπορούμε να αγνοούμε. Αυτό όμως που μπορούμε να διαφυλάξουμε είναι ποιος θα είναι συγκεκριμένα ο αριθμός, ώστε να μην γίνονται οι υπερβάσεις. Όλα αυτά, κύριε Μπράνη, όλα αυτά προέκυψαν με την επίσκεψη εδώ της ηγεσίας. Κυρίως, από ό,τι κατάλαβα καλά, ήταν για την διευθέτηση και του δυναμικού της ελληνικής αστυνομίας που τοποθετήθηκε εξαιτίας των φυλακών υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό. Και εφόσον η πρώτη κατάκτηση έγινε, δηλαδή το ακούσαμε διαστόματος και του αρχηγού και του υπουργού, ότι το προσωπικό θα μείνει σε πρώτη φάση εδώ. Τώρα η διαχείριση του προσωπικού... Κοιτάξτε να δείτε... Το πρόβλημα του Δομοκού, το οποίο θίχτηκε ακροφυγώς και από τον κύριο υπουργό, αλλά και γενικότερα σε αυτό που είπατε και εσείς τώρα, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος αριθμός αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν στην διεύθυνση αστυνομίας ποιότητας και όχι στο κατάστημα κράτησης στο Δομοκό, απασχολούνται για την διασφάλιση ενδεχόμενης απόδρασης αυτών των ανθρώπων. Είτε φυλάσσονται εντός του καταστήματος κράτησης στο Δομοκό, είτε φυλάσσονται τις τελευταίες μέρες κάτι το οποίο συμβαίνει στο νοσοκομείο. Αυτό έχει αποδυναμώσει τις υπηρεσίες της ποιότητας στην προληπτική τους δράση. Το καταδείξαμε, το είπαμε και στον κύριο αρχηγό και στον κύριο υπουργό. Συμμερίζονται αυτές τις απόψεις, συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες. Αυτό το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος υπουργός είναι ότι αμέσως μετά την ψήφιση της τελικής μορφής του νόμου, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι η τελική μορφή, σε πολύ σύντομο διάστημα δεσμεύτηκε ότι θα γίνει επαναξιολόγηση των πόσων ανθρώπων θα παραμείνουν εκεί σε αυτή την υπηρεσία, στο κατάστημα κράτησης τύπου Γάμα στο Δομοκό, και οι υπόλοιποι θα διατεθούν για ενίσχυση των αποδυναμωμένων, είναι η αλήθεια, υπηρεσιών της θεότητας. Πάντως και τα νούμερα και τα στατιστικά, τα οποία τα έχουμε μεταφέρει στους πολίτες της στερεάς Ελλάδας και της Φθιότητας ειδικότερα αρκετές φορές, δείχνουν μεγαλύτερο έλλειμμα προσωπικού στη διεύθυνση Φθιότητας παρά στις υπόλοιπες διευθύνσεις της στερεάς Ελλάδας. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αν βάλετε κιόλας σε αυτή την παράμετρο το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της Φθιότητας από τότε που ιδρύθηκαν οι φυλακές στο Δομοκό, αλλά και γενικότερα με την αύξηση των τελευταίων ετών της εγκληματικότητας, είναι πολύ περισσότερες. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των ελλείψεων. Βέβαια, για να μην παραγνωρίζουμε, και η ΕΒΕ είναι ένας νομός ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα και σε έλλειψη προσωπικού και σε εγκληματικότητα, αλλά και της ιδιομορφίας που εδράζεται κυρίως και με την ιδιομορφολογία την οποία έχει ο νομός της ΕΒΕ.
Κύριε Μπράνη, τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Πόσο ειλικρινά εφικτό είναι αυτό που ζήτησε ο αρχηγός? Βγάλετε τον κόσμο στον δρόμο δίπλα στους πολίτες. Θα σας πω κάτι. Εάν υπάρχει πραγματική βούληση, που θεωρώ ότι υπάρχει και από την πλευρά της διοίκησης και της διεύθυνσης, είναι ένας στόχος υλοποιήσιμος. Στόχος ο οποίος, για να μην κρυβόμαστε, απαιτεί σταδιακά βήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα, για να μην κρυβόμαστε. Με σταδιακά βήματα όμως, και αυτό που είπα και πριν και επισήμανα, είπε ο κύριος αρχηγός, μια αποστροφή του λόγου της εκατηδίων συνομιλία που είχαμε για κάποιο χρόνο, μικρό χρονικό διάστημα μαζί, ότι επίκειται το νέο οργανόγραμμα θα καταδεικνύει ακριβώς αριθμητικά τις θέσεις που θα έχει το κάθε επιτελείο. Είτε αυτό είναι επιτελείο της διευθύνσης, είτε είναι επιτελείο της γενικής φτερεάς. Συνεπώς και αυτό θα βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν υπερβάσεις. Κάτι το οποίο το συνεταιριστικό μας είναι σε περίπτωση που υπάρχει, θα το καταδεικνύει και προς το αρχηγείο για να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι με σταδιακά βήματα και καλή θέληση αυτό θα υλοποιηθεί. Κύριε Μπράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα να προσεγγίσουμε και μια διαφορετική πλευρά των αξιωματικών. Πάμε να προσεγγίσουμε την